Υγειονομική βόμβα στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας το μεσημέρι της Κυριακής, με εκατοντάδες αντιεμβολιαστές μεταξύ αυτών και ιερείς να δίνουν το παρόν χωρίς μάσκες. Την ώρα που η κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα στην εστίαση και έχει καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση μασκών, ακόμη και διπλών σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αντιεμβολιαστές έκαναν πάρτι στην πλατεία Γεωργίου, αδιαφορώντες για το τι μπορεί να προκαλέσουν, αν μεταξύ αυτών υπήρχαν και νοσούντες αρνητές του κορονοϊού. Στην πλατεία συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, ενώ το παρόν έδωσε και ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου, γνωστός πανελληνίως για την αντιεμβολιαστική δράση του. Η έκτρωση, η οποία έγινε για να πάρετε αυτά τα, να πάρουν αυτά τα έμβρια και για να χρησιμοποιηθεί το υλικό τους για λόγους, όπως λένε, κατεφημισμών ιατρικούς, είναι ένας προμελετημένος φόνος τελείων και ανυπεράσπιστων ανθρώπων. Στην Εκκλησία μας, αλλά και στο ήθος το ελληνικό, και ανατρέξτε στον όρκο του Ιπποκράτη. Δεν υπάρχει διάταξη που να επιτρέπει ή να αθωώνει την άμβλωση ούτε ενέκα ιατρικών λόγων την λεγόμενη θεραπευτική άμβλωση, ούτε λόγω παλαιότητας της έκτρωσης, όπως διδάσκει το Βατικανό και οι αντιγραφείς του, μεταξύ των οποίων η Βιοειθική Επιτροπή της Εκκλησίας της Ελλάδος, που δεν έχει το θάρρος, δεν έχει τη συνείδηση εκείνη να βγει και να συζητήσει δημόσια αυτά τα οποία υποβάλλει στην Ιερά Σύνοδο. Ας μη μας λένε λοιπόν ορισμένοι αρχιερείς, ή αν θέλουν διαφορετικά, ας έρθουν να το συζητήσουμε μπροστά σας, μπροστά στο ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ότι είναι απλές εκτρώσεις και τα έμβρια είναι πεθαμένα, είναι νεκρά. Δεν θέλουν νεκρά, δεν βγαίνουν κυταροσύρες από νεκρά έμβρια. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να μην απατούν τον ελληνικό λαό. Εντάξει, με επιταχυνόμενη έτσι ορμή μάλλον, οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουν, θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά σας. Μην το επιτρέψετε. Και μην το επιτρέψετε για τους εξής λόγους. Το πρώτο είναι ότι ένα υλικό γονίδιο θα μπει στα κύτταρα των παιδιών σας. Αυτό το γονίδιο αναγκάζει το σώμα του παιδιού σας να παράξει τοξικές πρωτεΐνες ακίδας. Αυτές οι πρωτεΐνες, προσέξτε το, συχνά προκαλούν μόνιμη βλάβη στα βασικά όργανα των παιδιών, δηλαδή εγκέφαλο, νευρικό σύστημα, καρδιά, αιμοφόρα, αγγεία και στο αναπαραγωγικό σύστημα. Προσέξτε το, οι κοπέλες. Η συγκέντρωση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων εβδομάδων και ελάχιστοι φορούσαν μάσκες παρά τα μέτρα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Ωστόσο, η αστυνομία προτίμησε να κρατήσει διακριτική στάση. Ευθείες βολές ενάντια στις αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και στη διοίκηση της Ελλαδικής Εκκλησίας δεν δίστασε να εξαπολύσει ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου, κατηγορώντας τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο για κατευθυνόμενη στρατηγική υπέρ του εμβολίου. Επειδή μαζεύονται στα ξενοδοχεία και τα συζητάνε μόνοι τους, εμείς τους παρακολουθούμε, εμείς δημοσιεύουμε, εμείς θα τους απαντάμε, εμείς θα τους πάμε και στα δικαστήρια. Έτσι. Αν τολμάνε οι υπερασπιστές της αλήθειας και της επιστήμης, ας πάνε στα δικαστήρια τον Κώστα τον Αρβανίτη, που τους είπε ότι 20.000 παραπάνω άνθρωποι έχουν πεθάνει φέτος μετά τα εμβόλια. Γιατί δεν πάνε στα δικαστήρια, τι φοβούνται? Αν δεν φοβούνται και τολμάνε, ας πάνε στα δικαστήρια το Ινστιτούτο Κοχ, που είπε ότι το 96% των κρουσμάτων είναι από διπλοεμβολιασμένους και τριπλοεμβολιασμένους. Δηλαδή, αν το καταλάβετε καλύτερα, όσοι συνάνθρωποι μας έχουν εμβολιαστεί δις
και τρεις και αύριο τετράκις και πεντάκις, γιατί εκεί το πάνε. Είναι επικίνδυνη για την διαιώνιση της πανδημίας. Αυτό γίνεται. Αν δεν το πιστεύουν, ας πάνε στα δικαστήρια.